Χάρη του Χριστού, να διαβάσουμε από την 364 σελίδα, Βασιλέον Β, σίγμα ταφ κεφάλαιο, σελίδα 364, Β Βασιλέον, σίγμα ταφ κεφάλαιο και 8 εδάφιο, κάτω δεξιά, με τη χάρη του Χριστού μας. Σελίδα 364, 8 εδάφιο, κάτω δεξιά. Ο δε βασιλεύς της Συρίας επολέμει εναντίον του Ισραήλ και συνεβουλεύθη μετά των δούλων αυτού λέγον «Εις το δίνα και δίνα τόπον θέλω στρατοπεδεύσει». Και απέστειλε ο άνθρωπος του Θεού προς τον βασιλέα του Ισραήλ λέγον «Φυλάχθη τι να μην περάσεις τον τόπο εκείνον, διότι οι Σύριοι στρατοπεδεύουσι εκεί». Και απέστειλε ο βασιλεύς του Ισραήλ εις τον τόπο τον οποίον είπε προς αυτόν ο άνθρωπος του Θεού και παρήγγειλε περί αυτού και προεφυλάχθη εκείθεν ουχή άπαξ ουδέ δεις. Και ταράχθη η καρδία του βασιλέως της Συρίας δια το πράγμα τούτο και συγκαλέσα στους δούλους αυτού είπε προς αυτούς «Δεν θέλετε με αναγγείλει τι εξ ημών είναι υπέρ του βασιλέως του Ισραήλ» και είπε εις εκ των δούλων αυτού «Ουδείς κύριέ μου βασιλεύ» αλλά ο Ελισαίο προφήτης ο εν το Ισραήλ αναγγέλει προς τον βασιλέα του Ισραήλ τους λόγους τους οποίους λαλείς εν το ταμείο του κοιτώνος σου. Και είπε «Υπάγεται και ιδέτε που είναι δια να στείλω να συλλάβω αυτόν» και ανήγγυλαν προς αυτόν λέγοντες «Ιδού είναι ενδοθάν». Και απέστειλεν εκεί ύπους και αμάξας και στράτευμα μέγα ήτινες ελθόντες δια ανοιχτός περικύκλωσαν την πόλη. Και ότε εξηγέρθη το πρωί ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού και εξήλθεν «Ιδού στράτευμα είχε περικυκλωμένη την πόλη με ύπους και αμάξας». Και είπε ο υπηρέτης αυτού προς αυτόν «Ω Κύριε, τι θέλω με κάνει». Ο δε είπε «Μη φοβού, διότι πλειότερη είναι η με θυμών παρά τους με ταυτών». Και προσευχήθη ο Ελισέ και είπε «Κύριε, άνοιξον δέω με τους οφθαλμούς αυτού δια να είδη». Και ίνοιξε ο Κύριος τους οφθαλμούς του υπηρέτου και είδε. Κι ιδού το όρος ή το πλήρες ύπων και αμαξών πυρός περί του Ελισέ. Και ότε κατέβησαν προς αυτόν οι Σύριοι, προσευχήθη ο Ελισέ προς τον Κύριο και είπε «Πάταξον δέω με το λαό τούτο με αορασία». Και πάταξε αυτούς με ορασία κατά το λόγο του Ελισέ και είπε προς αυτούς ο Ελισέ «Δεν είναι αυτή η οδός σου, δε αυτή η πόλης. Έλθετε κατόπι μου και θέλω σας φέρει προς τον άνθρωπο τον οποίον ζητείτε». Και έφερε αυτούς εις τη Σαμάρια και ότε ήλθον εις τη Σαμάρια είπε ο Ελισέ «Άνοιξον Κύριε τους οφθαλμούς τούτων δια να βλέπωση» και ίνοιξε ο Κύριος τους οφθαλμούς αυτών και είδων και ιδού ήσαν εν το μέσο της Σαμαρίας. Και ως είδεν αυτούς ο βασιλεύς του Ισραήλ είπε προς τον Ελισέ «Να πατάξω, να πατάξω, πάτερ μου». Ο δε είπε «Μην πατάξεις. Ήθελες πατάξει εκείνους τους οποίους εχμαλώτευσας για τη ρομφαία σου και δια του τόξου σου. Θες άρτον και είδωρ έμπροσθεν αυτών και ασφάγουσι και ασπίωση και ασαπέλθουσι προς τον Κύριον αυτών. Και έθεσε έμπροσθεν αυτών άφθονο τροφή και αφού έφαγαν και έπιον, απέστειλαν αυτούς και ανεχώρησαν προς τον Κύριον αυτών και δεν ήλθον πλέον τα τάγματα της Συρίας εις τη γη του Ισραήλ. Αμήν. Αλληλούια. Αδελφοί, ο χριστιανός, ο άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος δέχτηκε τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή του και αποφάσισε να τον ζητήσει μέσα στη ζωή του, ήρθε ο Χριστός και του δώσε μια νέα καρδιά, μια νέα ζωή, τη λεγόμενη μέσα από τη γραφή αναγέννηση. Και όλοι μας είμαστε μάρτυρες αυτού του γεγονότος και αυτού του λόγου του Θεού, της αναγέννησης δηλαδή. Και ο Κύριος μας έβαλε μέσα στην καρδιά μας τη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί η Βασιλεία των Ουρανών, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι εντός ημών, είναι μέσα μας η Βασιλεία των Ουρανών. Δεν έρχεται έτσι ώστε να παρατηρείται, δεν θα δούμε τη Βασιλεία του Θεού αλλού, αλλά θα τη δούμε μέσα μας όταν ο Θεός θα μας αναγεννήσει και θα αλλάξει την καρδιά μας και τη ζωή μας. Βέβαια, μέχρι την ώρα της απολύτρωσης, που για μας είναι η ώρα που θα συναντήσουμε τον Κύριό μας, είτε με την αρπαγή της Εκκλησίας, είτε μέσα από μια προσωπική κλίση, ο χριστιανός έχει έναν αγώνα. Έχει έναν αγώνα πνευματικό. Είπε ο ίδιος ο Χριστός στα λόγια του προς τους μαθητές ότι «στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός». «Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός». Μακάρι αυτοί που βρίσκουν αυτή την πύλη, που είναι στενή. Και περνάνε μέσα από αυτή την πύλη και προχωράνε σε μια τεθλιμμένη οδό. Γιατί μας λέει ο Κύριος να προχωρήσουμε σε μια τεθλιμμένη οδό και μια στενή πύλη
Και μάλιστα λέει αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Γιατί ξέρει ο Κύριος ότι μέσα στον κόσμο αυτό θα έχουμε πειρασμούς. Δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχει ένας πνευματικός αγώνας, ο οποίος γίνεται για την ψυχή μου και την ψυχή σου. Από τη μια ο Χριστός, ο οποίος ήρθε και άλλαξε την καρδιά μου και την καρδιά σου και μας έδωσε την πρόσκληση για τη Βασιλεία των Ουρανών και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για αυτή την πρόσκληση, αδελφοί. Και από την άλλη, ο ενάντιος, ο εχθρός της ψυχής, ο οποίος μάχεται να πάρει πίσω αυτή την πρόσκληση, να την ακυρώσει την πρόσκληση αυτή. Μάχεται πραγματικά, αδελφοί. Και ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει μέσα από τη Γραφή σε πάρα πολλά σημεία και στην Καινή και στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο χριστιανός πρέπει να αγωνιστεί για αυτή τη μάχη. Μα ο Κύριος δεν θα με βοηθήσει. Αμήν, ο Κύριος θα μας βοηθήσει, αδελφοί. Αλλά εμείς πρέπει να δώσουμε αυτόν τον αγώνα. Αγωνίζεστε να μπείτε δια της στενής πύλης. Πολλές φορές θα χρειαστεί να ταπεινωθούμε. Να ανέβει υπερηφάνεια στην καρδιά μας. Θα πρέπει να ταπεινώσουμε. Πολλές φορές θα χρειαστεί να έρθει θλίψη στη ζωή μας, γιατί στον κόσμο θα έχουμε θλίψη. Οι άνθρωποι θα μας ονειδήσουν. Οι άνθρωποι θα μας κοροϊδέψουν. Το κοσμικό φρόνημα δεν χαίρεται για τους χριστιανούς. Αντίθετα, εναντιώνεται σε αυτούς. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη ζωή, αδελφοί, και όσο ο Θεός επιτρέπει να είμαστε σε αυτή τη ζωή και να κάνουμε το έργο που ο Θεός θέλει μέσα σε αυτή τη ζωή, να μαρτυρούμε δηλαδή το Λόγο Του, να μαρτυρούμε τον Χριστό. Παράλληλα, πρέπει να κάνουμε έναν αγώνα, όπως μας φανερώνει η Γραφή και είπα, πνευματικό. Και αυτός ο αγώνας δεν είναι άλλος, αδελφοί, από το να μένουμε άγρυπνοι. Να μένουμε άγρυπνοι. Για να προσέχουμε τις επιβουλές και τους πειρασμούς του εχθρού. Μέσα στη Γραφή δείχνει ο Λόγος του Θεού ότι ο χριστιανός είναι μαχόμενος. Αλλού τον δείχνει να φοράει μια πανοπλία. Η μάχη μας, λέει, δεν είναι εναντίον σάρκας και αίματος, αλλά εναντίον στις αρχές και στις εξουσίες των πνευμάτων, των επουρανίων, των ακαθάρτων. Και λέει ενδυθείτε την πανοπλία. Βάλτε την πανοπλία του Θεού. Άρα ο Θεός μας παρομοιάζει με κάποιον στρατιώτη. Κάποιον στρατιώτη που βγαίνει σε μάχη. Τα όπλα μας βέβαια δεν είναι όπλα σαρκικά, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να νικήσουμε, αλλά είναι όπλα πνευματικά. Αλλού ο Λόγος του Θεού μας παρομοιάζει ότι είμαστε αθλητές, οι οποίοι πρέπει να τελειώσουμε έναν δρόμο, έναν αγώνα δρόμου. Και πρέπει να βγάλουμε από πάνω μας κάθε τι που μας βαραίνει μέσα σε αυτή τη ζωή, ώστε να μπορέσουμε να τρέξουμε τον προκείμενο εις εμάς αγώνα. Αλλού μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού για πυγμάχους. Λέει ο Παύλος, εγώ, λέει, δεν είναι σαν να πυγμάχω στον αέρα. Αγωνίζομαι δηλαδή τον καλό αγώνα, όχι σαν να πυγμάχω στον αέρα, αλλά αυτός ο αγώνας που κάνω πραγματικά έχει αποτέλεσμα. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να μένω άγρυπνος, αγωνιζόμενος κοντά στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό την αγρύπνια θα μιλήσουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού, αδελφοί, και το πόσο σημαντική είναι στη ζωή μας, παίρνοντας διδασκαλία μέσα από ένα γεγονός της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι τα γεγραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη είναι προς τη διδασκαλία μας. Και μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να μας φανερώσει πράγματα που είναι για την Καινή Διαθήκη, αλλά μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει λοιπόν ο λαός του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, που ήταν τότε ο λαός του Ισραήλ, σήμερα η Εκκλησία του Χριστού, και υπάρχει ο εχθρός, ο οποίος ήταν οι Σύριοι. Ήταν ενάντι του λαού του Θεού και οι οποίοι θέλαν να κάνουν κακό στο Ισραήλ. Σαν να λέγαμε σήμερα, το φρόνημα του κόσμου, σαν να λέγαμε σήμερα, ο βασιλιάς της Συρίας είναι ο εχθρός της ψυχής μας, ο διάβολος, ο οποίος επιβουλεύεται την ψυχή μας. Λέει λοιπόν ότι ο βασιλιάς της Συρίας σε πολέμει εναντίον του Ισραήλ. Δηλαδή, μάχεται ο εχθρός εναντίον του Ισραήλ. Αυτή είναι η δουλειά του, να μάχεται. Και συνεβουλεύθη μετά τον δούλων αυτού, λέγον, εις τον δίνα και δίνα τόπον θέλω στρατοπεδεύσει. Κάνει σχέδια ο εχθρός, αδελφοί. Κάνει σχέδια. Στον Ιώβ, αν θυμάστε, μας αναφέρει όταν ο Σατανάς παρουσιάστηκε μπροστά στο Θεό για να μιλήσει για τον Ιώβ, να κατηγορήσει τον Ιώβ, παρουσιάστηκε μπροστά στο Θεό και του λέει
Η μέρα δε την ήρθον η του Θεού και παρουσιάστηκε, λέει, ενώπιον του Θεού και ο Σατανάς. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά: έβαλε στο νου σου επί τον δούλο μου Ιώβ ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη? Έβαλε στο νου σου, δηλαδή σχεδιάζεις να επιτεθείς στον Ιώβ, σχεδιάζεις να πειράξεις τον Ιώβ? Κάνει σχέδια λοιπόν ο εχθρός, αδελφοί. Και είναι πολύ σημαντικό σε μια μάχη, γιατί είπαμε προηγουμένως ότι η ζωή μας είναι μια πνευματική μάχη, στην οποία καλούμαστε να είμαστε άγρυπνοι, πρέπει να γνωρίζουμε τα σχέδια του εχθρού. Όπως και όταν μάχονται δύο στρατοί, το ζητούμενο για αυτούς, για τον έναν στρατό, είναι να ξέρει τα σχέδια του άλλου στρατού, με την αντικατασκοπία, με την κατασκοπία, με χίλιους δύο τρόπους. Έτσι και στα πνευματικά είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα σχέδια του εχθρού, αδελφοί. Λέει στους Κορινθίους ο Λόγος του Θεού ότι δεν αγνοούμε, λέει, τα διανοήματα αυτού. Θυμάστε, λέει ο Παύλος, ότι δεν αγνοούμε, αδελφοί, τα διανοήματα αυτού, λέγοντας του εχθρού, δηλαδή, του Σατανά, του διαβόλου. Δεν αγνοούμε τα διανοήματα, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να μην τα αγνοούμε τα διανοήματά του, τα νοήματα, όπως λέει στο αρχαίο κείμενο, γιατί τότε θα μπορέσουμε να προφυλαχτούμε από τους πειρασμούς. Και θα δούμε, αδελφοί, μέσα από το περιστατικό αυτό, πώς μπορούμε να γνωρίζουμε τα διανοήματα του εχθρού και να μένουμε άγρυπνοι, ώστε να μπορούμε να προλαμβάνουμε τυχόν καταστάσεις που θα μας φέρουν πίσω, θα μας φέρουν σε πτώση, θα μας φέρουν σε οπισθοχώρηση, θα μας φέρουν σε ήττες πνευματικές. Εις τον δίνα και δίνα τόπον θέλω στρατοπεδεύσει, λοιπόν, σχεδιάζει ο βασιλιάς της Συρίας. Και απέστειλε ο άνθρωπος του Θεού προς τον βασιλέα του Ισραήλ, λέγον: φυλάχθητη να μην περάσει στον τόπο εκείνον, διότι οι Σύριοι στρατοπεδεύουν εκεί. Ο προφήτης λοιπόν του Θεού, Ελισέ, πληροφορεί τον βασιλιά του Ισραήλ και του λέει: ξέρεις κάτι, από αυτό το μέρος πρόκειται, αν πας, να σου επιτεθεί ο βασιλιάς της Συρίας. Μην πας από εκεί. Πολύ ωραία πληροφορία. Πολύ ωραία μαρτυρία. Πώς μπορώ να ξέρω τι σκέφτεται ο εχθρός και σχεδιάζει για μένα? Αν με πληροφορήσει το Πνεύμα το Άγιο, ο προφήτης του Θεού. Αν με πληροφορήσει ο Λόγος του Θεού. Μέσα εδώ θα δω και θα ακούσω τη φωνή του Θεού. Μέσα εδώ θα δω πώς θα αντιμετωπίσω τα σχέδια του εχθρού. Γιατί, αδελφοί, ο εχθρός έχει συγκεκριμένα σχέδια, τα οποία ο Θεός μας τα αποκαλύπτει μέσα από το Λόγο του και μέσα από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αν αυτά γίνουν κτήμα μου, τότε θα μπορέσω, κτήμα μου πια τα σχέδια του Θεού, όχι, αλλά το πώς θα αντιμετωπίσω τα σχέδια του Θεού, τότε θα μπορέσω με τα αισθητήριά μου, αν τα γυμνάσω, γυμνασμένα αισθητήρια, αν τα γυμνάσω τα αισθητήριά μου, να καταλαβαίνω από το τι γίνεται στη ζωή μου, τι να προσέξω, ώστε να μην πέσω στην παγίδα του εχθρού. Έτσι λοιπόν, ο δούλος του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού, σε εμάς ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, έρχεται και μας μαρτυρεί τα σχέδια του εχθρού. Πρόσεξε, παιδί μου, μην πας από εκεί. Πρόσεξε, αδελφέ, αν κάνεις αυτό, έπεται παγίδα. Πρόσεξε, παιδί μου, μην πας εκείνο το δρόμο, υπάρχει ο εχθρός. Και αδελφοί, μέσα ο Λόγος του Θεού είναι γεμάτος από τέτοιες συμβουλές, που αν βλέπουμε καθαρά και με προσοχή στην καθημερινή μας ζωή, τότε θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε από μεγάλα κακά. Και απέστειλε ο βασιλιάς του Ισραήλ στον τόπο τον οποίο είπε προς αυτόν ο άνθρωπος του Θεού και παρήγγειλε περί αυτού και προεφυλάχθη εκεί ήθεν ουχή άπαξ ουδέ δεις. Ο βασιλιάς λοιπόν υπάκουσε στον δούλο του Θεού και πραγματικά προφυλάχθηκε και δεν πήγε σε εκείνο το μέρος όπου ο εχθρός του είχε στήσει παγίδα. Και ταράχθη η καρδιά του βασιλέως της Συρίας δια το πράγμα τούτο και συγκαλέσας του δούλου είπε προς αυτούς: δεν θέλετε με αναγγείλει ποιος από εσάς είναι υπέρ του βασιλέως του Ισραήλ? Και είπε εις εκ των δούλων αυτούν: ουδείς, κύριέ μου. Αλλά ο Ελισαίο προφήτης, ο εν το Ισραήλ, απαγγείλει προς το βασιλέα του Ισραήλ τους λόγους τους οποίους λαλήσεν το ταμείο του σκητώνος του. Και είπε: υπάγεται και ειδέτε πού είναι, δια να στείλω να συλλάβω αυτόν. Σκοπός λοιπόν του εχθρού, αδελφοί, είναι να συλλάβει τον προφήτη του Θεού. Όμως, ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται, ο Λόγος του Θεού δεν δένεται, ο Λόγος του Θεού είναι ελεύθερος, είναι δυνατός για να μας ελευθερώσει.
Έτσι δεν μας λέει στο Β' Τιμόθεο σε κάποιο σημείο, λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται, δεν δένεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν εγώ πιστεύω στο Λόγο το γεγραμμένο του Θεού, τότε θα μπορέσω να προφυλαχτώ και να φυλαχτώ. Και αν τον υπακούσω το Λόγο του Θεού, θα μπορέσω να προφυλαχτώ από τον εχθρό της ψυχής. Πότε δένεται ο Λόγος του Θεού? Πότε ο Λόγος του Θεού δεν έχει ισχύ μέσα μου και δεν μπορεί να με προφυλάξει? Όταν εγώ δεν τον πιστεύω ή όταν εγώ δεν τον εκτελώ. Τότε ο Λόγος του Θεού μένει ανενεργός στη ζωή μου και δεν μπορεί να ενεργηθεί, γιατί ο Λόγος του Θεού ενεργείται εις τους πιστεύοντες αυτόν, αδελφοί. Μέσα ο Λόγος του Θεού μας λέει κάτι πολύ σοβαρό και σημαντικό, που το λέει βέβαια για τους ανθρώπους του κόσμου, αλλά τους οποίους δεν πιστεύουν στο Λόγο του Θεού, αλλά το λέει και για μας αν δεν προσέχουμε. Λέει στη Β' Κορινθίους ότι, να το βρω να το πω από μέσα, ότι εάν το Ευαγγέλιο είναι και καλυμμένο, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένο. Το Ευαγγέλιο υπάρχει περίπτωση να είναι καλυμμένο, να έχει πέσει ένα κάλυμα στο Ευαγγέλιο και να μην μπορεί να ενεργηθεί, αφού ο Λόγος του Θεού είναι δυνατός, ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Μπορεί όμως να πέσει κάλυμα στο Ευαγγέλιο από τον διάβολο βέβαια. Πώς μπορεί να γίνει αυτό και σε ποιους? Πρώτον στους απολυμμένους. Ποιοι είναι οι απολυμμένοι? Είναι κάποιοι οι οποίοι είναι γραμμένοι ότι θα χαθούν και κάποιοι που είναι γραμμένοι ότι θα σωθούν? Όχι, δεν υπάρχει απόλυτος προορισμός ότι αυτοί θα σωθούν και αυτοί θα πιστέψουν. Το ενάντιο λέει. Σε ποιους λοιπόν? Είναι αυτοί οι οποίοι απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου τους για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού. Απίστων όντων. Α, εγώ δεν είμαι άπιστος. Εγώ δεν είμαι άπιστος, εγώ είμαι πιστός. Εγώ πιστεύω στο Θεό. Δεν εννοεί απίστων στο Θεό για την ύπαρξη του Θεού. Αδελφοί, ο Λόγος του Θεού όταν λέει απίστων, δεν σημαίνει απίστων στο Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού, ο Θεός τον αποκαλεί, ο Λόγος του Θεού τον αποκαλεί άφρονα, δεν τον αποκαλεί άπιστο. Άπιστο μέσα ο Λόγος του Θεού αποκαλεί αυτόν που δεν πιστεύει το Λόγο του Θεού. Αυτόν εννοεί άπιστο. Και είναι πολύ σοβαρό, μην εγώ φτάσω σε σημείο απιστίας. Εμείς λέμε καμιά φορά άπιστος αυτός που δεν πιστεύει στο Θεό. Όχι, αυτός είναι ο άφρον. Λέει, είπε ο άφρον εν την καρδία του, δεν υπάρχει Θεός. Αυτός είναι ο άφρον. Ο άπιστος είναι αυτός που δεν πιστεύει στο Λόγο του Θεού. Ένας άνθρωπος δηλαδή που διαβάζει το Ευαγγέλιο, αλλά κάνει τις παραδόσεις του, γιατί έτσι το έμαθε στην εκκλησία που πηγαίνει, και όταν οι παραδόσεις του εναντιώνονται στο Λόγο του Θεού, αυτός για το Λόγο του Θεού λέγεται άπιστος, γιατί δεν εκτελεί το Λόγο του Θεού. Όχι άπιστος γιατί δεν πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού. Και έτσι φαίνεται καθαρά γιατί κάποιοι άνθρωποι ενώ διαβάζουν το Ευαγγέλιο δεν το καταλαβαίνουν, δεν το εννοούν. Γιατί δεν πιστεύουν στο γεγραμμένο λόγο. Πιστεύουν στις παραδόσεις τους, πιστεύουν σε ανθρώπινες σοφίες, σε ανθρώπινα διατάγματα. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, λοιπόν, το Λόγο του Θεού που διαβάζω και μελετάω, το Λόγο του Θεού που ακούω στην Εκκλησία, το Λόγο του Θεού που έρχεται μέσα στην ακοή μου, στο ταμείο μου από το Πνεύμα το Άγιο, να τον πιστέψω, να τον βάλω και να τον εγκολποθώ μέσα στην καρδιά μου, ώστε να έχει δύναμη για να εκτελεστεί. Γιατί τότε θα είναι ανίσχυρος, θα είναι δεμένος και ο βασιλιάς της Συρίας θα τον έχει εχμαλωτήσει. Πότε θα έχει δύναμη και ισχύ ο Λόγος του Θεού μες στη ζωή μου? Και πότε δεν θα μπορεί ο βασιλιάς της Συρίας να τον εχμαλωτήσει? Όταν εγώ τον πιστέψω, όταν εγώ τον εγκολποθώ. Να πάει λοιπόν, στέλνει τους ανθρώπους του να συλλάβουν τον προφήτη του Θεού και του είπανε να πάει στη Δοθάν. Και απέστειλε εκεί λοιπόν ύπους στην περιοχή αυτή που ήταν ο Ελισέ με το δούλο του και αμάξας και στράτευμα μέγα ήτινες ελθόντες διανυχτός περικύκλωσαν την πόλη. Έστειλε λοιπόν ύπους τη νύχτα. Το έργο του εχθρού, αδελφοί, γίνεται, βλέπετε, νύχτα. Φοβερό δεν είναι? Ενώ το έργο του Χριστού γίνεται μέρα, εσείς είστε, λέει, η ημέρας, ουχή η νυχτός. Περικύκλωσαν την πόλη. Και όταν εξηγέρθη το πρωί ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού και εξήλθεν, ιδού στράτευμα είχε περικυκλωμένη την πόλη με ύπους και αμάξας. Εδώ τώρα, αδελφοί, ερχόμαστε να δούμε πώς ο άνθρωπος αντιμετωπίζει μια κατάσταση όταν είναι άγρυπνος
πιστός στο Λόγο του Θεού και όταν, ενώ είναι άνθρωπος του Θεού, δεν είναι άγρυπνος, δεν έχει προσέξει το Λόγο του Θεού και πέφτει στην παγίδα του εχθρού. Υπάρχουν δύο άνθρωποι. Υπάρχει ο Ελισέ, ο προφήτης, και υπάρχει και ο δούλος του, ο οποίος είναι και αυτός άνθρωπος του Θεού, πιστεύει στο Θεό, αλλά έχει ένα χαρακτηριστικό αυτός ο δούλος. Κοιμάται. Κοιμάται πολύ. Πολύ κοιμάται. Δεν είναι άγρυπνος. Και βέβαια εδώ λέει ο Λόγος του Θεού και εξεγέρθη το πρωί. Δηλαδή κοιμότανε το βράδυ. Μα καλά, τι ήθελες να κάνει, αδελφέ, να μην κοιμάται το βράδυ. Εμείς θα το δούμε πνευματικά, αδελφοί, γιατί για τον Ελισέ δεν μας λέει ότι εξηγέρθη το πρωί. Ο Ελισέ έμεινε εξάγρυπνος. Ήταν άγρυπνος ο Ελισέ. Είχε πληροφορία Πνεύματος Αγίου και είχε μείνει άγρυπνος, περιμένοντας την ώρα του πειρασμού, ώστε να μπορέσει να την αντιμετωπίσει. Αντίθετα, ο δούλος αυτός τι έκανε, κοιμήθηκε, όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε, δεν θα πάνε καθόλου καλά στη ζωή μου. Όταν κοιμάμαι, πνευματικά δεν θα πάνε καλά στη ζωή μου. Λέει ο Ιώβ, κάποια στιγμή που είχε πολύ θλίψη μέσα στην καρδιά του, με όλα αυτά που του είχαν συμβεί, ήθελε να παρηγορηθεί και έψαχνε να βρει από πού να παρηγορηθεί. Και αντί να τρέξει ο ευλογημένος του Κυρίου στο Λόγο του Θεού για να παρηγορηθεί, γιατί ο ψαλμός μας λέει, ο ψαλμωδός μας λέει ότι στη θλίψη μου ο Λόγος σου εστάθη παρηγοριά μου, αλλιώς θα είχα χαθεί με στη θλίψη μου, εκείνος τι λέει, είπα λέει να πάω να παρηγορηθώ από την κλίνη μου, το κρεβάτι μου δηλαδή, να πάω να κοιμηθώ. Και έρχεται λοιπόν η θλίψη και λέω τι να κάνω, θα πάω να κοιμηθώ. Να ξεχάσω. Στον κόσμο τι λένε οι άνθρωποι, θα πάω να πιω για να ξεχάσω. Και δεν ξεχνάνε. Ξυπνάνε και όχι μόνο δεν έχουν ξεχάσει, αλλά έχουν και χειρότερα πράγματα στο κεφάλι τους, στον πονοκέφαλο και χίλια δυο άλλα που τους έχει κακά προσφέρει το ποτό. Δεν ξεχνάω με το να κοιμηθώ. Δεν ξεχνάω με το να κοιμηθώ πνευματικά. Αντίθετα, πρέπει να ξαγρυπνήσω. Πρέπει να πλησιάσω τον Κύριο. Μα θα το κάνει ο Κύριος. Δεν θα το κάνει ο Κύριος. Πρέπει εγώ να ξαγρυπνήσω. Να δούμε ένα άλλο παράδειγμα μέσα στη γραφή. Ο κήπος της Γεστημανή. Είναι η ώρα του πειρασμού του Χριστού. Είναι η ώρα που ο Κύριος λίγο πριν τον παραδώσουνε, τον παραδώσει ο Ιούδας στους ανθρώπους για να το σταυρώσουνε. Είναι η ώρα του πειρασμού του Κυρίου, έτσι. Μεγάλος πειρασμός για τον Κύριο. Αλλά δεν είναι μόνο η ώρα του πειρασμού του Κυρίου, είναι και η ώρα του πειρασμού των μαθητών. Γι' αυτό ο Κύριος παραλαμβάνει τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, και τους λέει: «Ελάτε μαζί μου να προσευχηθείτε, και εσείς μαζί μου», ξέροντας ότι πρόκειται να έρθει κάποιος πειρασμός μπροστά στη ζωή του. Κάποια παγίδα του εχθρού δηλαδή. Και διάλεξε αυτούς τους τρεις. Γιατί δεν διάλεξε άλλους, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πήρε και τους άλλους. Πήρε αυτούς τους τρεις. Γιατί τους πήρες, για να τον βοηθήσουν στην προσευχή του, για να προσεύχονται και αυτοί για τον Κύριο? Όχι, αδελφοί, δεν τους πήρε για να προσεύχονται για τον Κύριο. Μας λέει στο Λουκά, στο τέλος του Ευαγγελίου, στην αναφορά του που κάνει για τον κήπο της Γεστημανή, λέει, είπε προς αυτούς, προσεύχεστε στους τρεις, όχι για μένα, αλλά δια να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Γι' αυτό τους είπε να προσευχηθούν. Τους πήρε μαζί τους, ώστε να τους δώσει ένα παράδειγμα ότι και αυτός θα προσευχηθεί. Προσευχηθείτε κι εσείς, για να μην μπείτε στον πειρασμό που θα έρθει μπροστά σας. Και τι μας έχει διδάξει ο Κύριος μέσα από την προσευχή, το Πάτερ ημών που λέμε? Κύριε, φύλαξέ μας από τον πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από τον πειρασμού. Δηλαδή, να προσευχόμαστε, Κύριε, φύλαξέ μας από τον πειρασμό, φύλαξέ μας από την παγίδα του εχθρού που έχει στήσει μπροστά μας. Αυτό του ζήτησε να κάνουν. Προσευχηθείτε για τον πειρασμό που θα έρθει μπροστά σας. Πήγε, λέει, πιο πέρα ο Κύριος και άρχισε και προσευχότανε. Προσευχόταν ο Κύριος, αυτοί τι κάνανε, κοιμόντουσαν. Α, το σπάλει ο ύπνος. Α, αυτός ο ύπνος ο χριστιανικός. Πόσο επικίνδυνος είναι, αδελφοί. Πόσο επικίνδυνος είναι ο ύπνος ο χριστιανικός. Ο πνευματικός δηλαδή ύπνος. Που πρέπει να χτυπάει καμπανάκι στα αυτιά μας, να ξυπνάμε γρήγορα, αδελφοί. Η αγρύπνια που λέει ο Λόγος του Θεού, αγρυπνείται διότι δεν εξεύρεται πότε θα είναι η ώρα. Όχι μόνο η ώρα που θα έρθει ο Κύριος, γιατί και αυτή την ώρα περιμένουμε, αλλά και την ώρα του πειρασμού. Αγρυπνείτε, τους λέει, και προσεύχεστε
για να μην εισέλθετε εις πειρασμό. Να η αγρύπνια ποια είναι. Η προσευχή μας. Και αφού λοιπόν αυτοί δεν προσευχόντουσαν, τους είδε λέει κοιμόμενους, λέει στο Λουκά, από τις λύπεις. Να το πάλι. Η λύπη μπορεί να μου φέρει ύπνο πνευματικό. Μα αφού λυπάμαι, είχε μια λύπη στη ζωή μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ ούτε να προσευχηθώ, ούτε να διαβάσω το Λόγο του Θεού, ούτε να πλησιάσω τον Κύριο. Μένω αδρανής και περιμένω τα γεγονότα να έρθουν στη ζωή μου. Λάθος. Μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος. Στη λύπη μου και στη στεναχώρια μου, τότε είναι που θα πλησιάσω τον Κύριο. Τότε είναι που θα έρθω στην Εκκλησία. Τότε είναι που θα προσευχηθώ. Αν κάποιος είναι λυπημένος ή στεναχωρημένος, ο Λόγος του Θεού δεν μας λέει να πάει να κοιμηθεί, ούτε να απομακρυνθεί από την παρουσία του Θεού, αλλά το αντίθετο και το εναντίον, να προσεύχεται. Αν είναι χαρούμενος, τι να κάνει, να ψέλει, να δοξάζει το Θεό. Εντάξει, δεν μπορεί να τον δοξάζει μέσα στη λύπη σου, αλλά προσευχή σου. Προσευχή σου, γιατί υπάρχει πειρασμός, υπάρχει παγίδα μπροστά. Άνοιξε και εξεγέρθη το πρωί ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού και εξήλθεν. Γιατί τελικά όταν εξεγερθώ, ακόμα και αν κοιμάμαι, θα ξυπνήσω κάποια στιγμή. Αλλά δεν θα με ξυπνήσει ο Κύριος και το Πνεύμα του Άγιο, θα με ξυπνήσουν τα γεγονότα που θα μου λένε κάτι δεν πάει καλά. Κοιμήθηκα το βράδυ ήσυχα και το πρωί ξυπνάω και βλέπω ένα στράτευμα γύρω μου και λέω τώρα τι γίνεται. Ξαφνικά χάνεται η γη κάτω από τα πόδια μου. Γιατί να γίνει αυτό ξαφνικά? Γιατί? Και να έχω μείνει κοιμόμενος και να μην έχω την πληροφορία του Θεού που να με έχει προετοιμάσει για τα γεγονότα. Αφού λοιπόν εξεγέρθη ο άνθρωπος του Θεού, ο υπηρέτης του Θεού, συγγνώμη, του ανθρώπου του Θεού, είδε λοιπόν το στράτευμα περικυκλωμένο και την πόλη με ύπος και αμάξας. Και είπε ο υπηρέτης αυτού προς αυτόν, «Ω Κύριε, τι θέλω με κάνει?» Και μάλιστα χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού, «Ω, πόσες φορές μπορεί να έχουμε έρθει σε αυτή την κατάσταση, κάποια ξαφνική, κάποιο ξαφνικό κακό, πω, τι θα κάνω τώρα, χάνομαι, τι γίνεται τώρα, χάνομαι». Ο άνθρωπος του Θεού λέει, ο δε είπε, «Μη φοβού, διότι πλειότερη είναι η μεθυμών παρά τους μεταυτών». Ο άνθρωπος του Θεού λοιπόν, αδελφοί, ο οποίος έχει μείνει εξάγρυπνος και δεν έχει κοιμηθεί όλο το βράδυ, έχει πληροφορία Πνεύματος Αγίου μέσα στην καρδιά του. Και ποια είναι αυτή η πληροφορία? Μη φοβού. Μη φοβού. Θυμάστε τον Ιάιρο? Ο Ιάιρος ακολουθούσε τον Κύριο. Και ξαφνικά έρχεται η πληροφορία ότι μην ενοχλείς πλέον το διδάσκαλο, γιατί το θυγάτριό σου απέθανε. Μην ακολουθείς ακόμα άλλο τον Κύριο, γιατί δεν απάντησες στο αίτημά σου. Μην ακολουθείς άλλο τον Κύριο, γιατί τα πράγματα δεν πήγαν έτσι όπως τα έχεις φανταστεί. Γιατί πώς τα είχα φανταστεί? Ο Κύριος μας είπε πουθενά στο Λόγο του ότι θα γίνονται τα πράγματα στη ζωή μας όπως τα έχουμε φανταστεί? Ή όπως ο Θεός θέλει να τα κάνει? Γιατί Αυτός γνωρίζει πώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Δεν εμπιστευτήκαμε, αδελφοί, τη ζωή μας στα χέρια του Παντοδυνάμου? Δεν θα μας φέρει Αυτός στο τέλος και το τέλος μας θα είναι ζωή αιώνιο? Ας τον εμπιστευτούμε λοιπόν, αδελφοί, και ας ακούμε τη φωνή του Θεού που πάντοτε έρχεται στα αυτιά μας. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Αυτή είναι η φωνή του Πνεύματος του Αγίου, αυτή είναι η φωνή του Χριστού. Και πάντοτε ηχεί στον άνθρωπο που ξαγρυπνάει. Και εννοώ πάντοτε τον άνθρωπο που ξαγρυπνάει πνευματικά, ακούει το Λόγο του Θεού, δίνει προσοχή στα Λόγια του Θεού και παίρνει δύναμη. Και ο Ιάιρος τι έκανε? Δεν εκείνη την ώρα, δεν θα απέκαμε. Όταν άκουσε ότι το παιδί του πεθαίνει, δεν θα απέκαμε? Θα απέκαμε σίγουρα. Και επειδή το γνώριζε αυτό ο Κύριος, ήρθε η φωνή του Θεού, γιατί ήταν ξάγρυπνος, ήταν άγρυπνος, ήταν δίπλα στο Χριστό και πήρε δύναμη. Θα μπορούσε να πει ο Ιάιρος, τώρα αφού πέθανε δεν γίνεται τίποτα. Μα μη φοβού, μόνο πίστευε. Τίποτα. Και να συνεχίσει τον ύπνο του και να φύγει. Να φύγει από το Χριστό. Δεν τον ενοχλώ πλέον το διδάσκαλο. Τι λέτε, θα είχε το αποτέλεσμα αυτό στη ζωή του? Την ανάσταση της κόρης του. Θα πήγαινε σπίτι του, θα βλέπε την κόρη του νεκρή και θα είχε χάσει και το Χριστό. Ενώ τώρα και το Χριστό βρήκε και την ανάσταση της κόρης του απέλαυσε. Γι' αυτό πάρε θάρρος σήμερα, πίστεψε στο Λόγο του Θεού που σου λέει μη φοβού, μόνο πίστευε, και θα δεις την ανάσταση της κόρης σου, του παιδιού σου και ό,τι άλλο ο Κύριος έχει ετοιμασμένο.
Δύο φωνές λοιπόν για το ίδιο γεγονός θα έρθουν στη ζωή μας. Η μία θα λέει «Ω Κύριε, τι θέλουμε κάμει» και η άλλη θα λέει «Μη φοβού, διότι πλειότερη είναι η μεθυμών παρά τους μεταυτών». Φαντασία έχεις και το λες, αδελφέ. Δεν έχω φαντασία. Μου το έχει πληροφορήσει ο Κύριος στην προσευχή μου. Αυτό είναι, αδελφοί. Δεν το είπε εν φαντασία ο Ελισέ. Το είπε γιατί του το έχει δείξει ο Κύριος. Είναι πεπισμένος ότι αυτό που λέει είναι γιατί το έχει δείξει ο Κύριος. Έχει μια πολύ ωραία σχέση με το Θεό που θα τη δούμε και πιο κάτω. Και προσευχήθη ο Ελισέ και είπε «Κύριε, άνοιξον δέο με τους οφθαλμούς αυτού». Τι ωραία προσευχή που κάνει ο Ελισέ. Θα δούμε εδώ τρεις προσευχές που κάνει ο Ελισέ, πολύ σημαντικές, αδελφοί. Τρεις προσευχές τις οποίες ο Κύριος απαντάει και στις τρεις. Τρεις προσευχές που καλούμαστε και εμείς να έχουμε μέσα στη ζωή μας. Η πρώτη είναι «Άνοιξε δέο με τους οφθαλμούς αυτού δι' ένα είδη». Προσευχόμαστε για τα αδέλφια μας, αδελφοί. Σεις, λέει, δυνατοί, βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Βλέπεις τον αδελφό σου ότι είναι ασθενής κατά την πίστη. Πήγαινε, πες το ένα λόγο παρηγορητικό, ενισχυτικό, να πάρει θάρρος. «Άνοιξε, Κύριε, δέο με τους οφθαλμούς του δι' ένα είδη». Προσευχεί κανείς τον Κύριο και του ζητάει, «Κύριε, άνοιξε του τα μάτια να δει τελικά αυτό που εγώ γνωρίζω, γιατί εσύ με έχεις πληροφορήσει, ότι περισσότεροι είναι αυτοί που είναι μαζί μας παρά αυτοί που είναι ενάντια μας, εναντίον μας». Τι λέτε, θα κάνει ο Θεός? Θα το κάνει ο Κύριος. Και λέει ο Κύριος, «Και ίνιξε ο Κύριος τους οφθαλμούς του υπηρέτου και είδε, και ειδού το όρος ή το πλήρες ύπων και αμαξών πυρός προς τον Ελισέ». Τι ωραία. Και πήρε θάρρος και ο δούλος του Θεού, έτσι. Πήρε θάρρος. Αλλά πού κατοικούσε ο Ελισέ, αδελφοί? Στο όρος του Κυρίου. Στο όρος κατοικούσε. Δεν κατοικούσε στη θάλασσα, δίπλα, σε κάποιο ποτάμι, σε κάποια έπαυλη εξοχική και απολάμβανε τις διακοπές του. Ήτανε και έμενε στο όρος του Κυρίου. Και έμενε ξάγρυπνο στο όρος του Κυρίου. Πρώτη προσευχή του Ελισέ ήταν αυτή. Δεύτερη, «Και όταν κατέβησαν προς αυτόν οι Σύριοι», και τώρα αρχίζει η μάχη. Τώρα γίνεται αυτό που ο εχθρός είχε ετοιμάσει να επιτεθούν στον Ελισέ. «Και όταν κατέβηκαν προς αυτόν οι Σύριοι, προσευχήθη ο Ελισέ προς τον Κύριο και είπε, πάταξον δέο με το λαό τούτο με ορασία». Η δεύτερη προσευχή του Ελισέ, «Κύριε, ελευθέρωσέ μας από τον εχθρό, Κύριε, ελευθέρωσέ μας από τις επιβουλές του εχθρού». Έρχεται, μας έχει φανερώσει με το λόγο σου ότι μας κάνει επίθεση ο εχθρός. Και το γνωρίζουμε. Αλλά ξέρουμε επίσης, γιατί μου έδειξες, Κύριε, ότι γύρω-γύρω από μένα υπάρχει στράτευμα μεγάλο με άμαξες και ύπους. Αφού μου το έχεις φανερώσει, Κύριε, εγώ θα μείνω ήσυχος στο σπίτι μου και θα κάνω τις δουλειές του σπιτιού. Όχι. Αγώνας πάλι. Προσευχή πάλι. Πάλι προσευχή. Μα αφού σου έδειξε ο Κύριος όραση. Όχι. Εκεί. Μα ο Κύριος είπε στον Ηλία ότι δια του λόγου του θα βρέξει. Και έδωσε την πληροφορία και είπε ο Ηλίας ότι θα βρέξει στο Ισραήλ. Γιατί ξαναπάει ο Ηλίας να προσεύχεται? Κύριε, βρέξε. Και δεν βρέχει ο Κύριος. Δεύτερη φορά, Κύριε, βρέξε. Γιατί ο Κύριος θέλει να δει τον αγώνα σου και θέλει να δει τον αγώνα μου, αδελφοί. Παρόλο που ο Θεός δίνει επαγγελίες, εμείς πρέπει να μείνουμε στον αγώνα της προσευχής. Στον αγώνα της Γεστημανής. Στον αγώνα που ήταν ο Κύριος, όχι κοιμόμενοι όμως, αλλά ξάγρυπνοι όπως ήταν ο Κύριος. Για να μην εισέλθουμε στον πειρασμό, παρόλο που είμαστε στη Γεστημανή. Πάταξον δέο με το λαό τούτο με ορασία και επάταξε αυτούς με ορασία. Τι απλό που είναι. Δεν είναι φοβερό, αδελφοί? Δεν ζητάει πράγματα που δεν είναι κατά το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος το απαντάει. Ζητάει πράγματα που είναι κατά το θέλημα του Θεού. Και πάταξε αυτούς με ορασία κατά το λόγο του Ελισέ. Και βέβαια πάει ο Ελισέ και τους λέει, «Δεν είναι αυτή η οδός, ούτε αυτή η πόλη. Ελάτε μαζί μου και θα σας φέρω σε έναν άνθρωπο τον οποίο ζητείτε». Και τους πάει στη Σαμάρια. Τους πάει δηλαδή στο κέντρο, εκεί που ήταν ο λαός Ισραήλ, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Σαν να λέμε το εχθρικό στράτευμα που ήρθε για να πιάσει τον Ελισέ, τους πιάνει και τους πάει στην πρωτεύουσα του άλλου στρατεύματος. Χαμένοι, αυτοί από χέρι. Τώρα που τους πήγε εκεί θα τους καθαρίσουν, να τους σκοτώσουν όλους. Και είπε ο Ελισέ, «Άνοιξον, Κύριε, τους οφθαλμούς τούτους για να βλέπωση». Άνοιξε τους για να δούνε. Γιατί τους είχε πατάξει με ορασία και δεν καταλαβαίνανε που ήτανε.
ούτε ότι ήταν στη Δοθάν, ούτε στη Σαμάρια, δεν καταλαβαίναν τίποτα. Πηγαίνανε όπου τους έλεγε ο Ελισέ. Όταν όμως τους έφτασε στη Σαμάρια και πήγανε στη Σαμάρια και τους οδήγησε, κάνει μια πολύ ωραία προσευχή, αδελφή, που είναι η τρίτη προσευχή του Ελισέ. Άνοιξον, Κύριε, τους οφθαλμούς αυτούς για να βλέπουσι. Και εμείς αυτό να προσευχόμαστε, αδελφοί, για τους ανθρώπους. Να ανοίξει ο Κύριος τους οφθαλμούς τους για να δούνε. Και μάλιστα, όταν τους μιλήσουμε για την Εκκλησία του Χριστού, όταν τους μιλήσουμε για το λαό του Θεού, όταν τους μιλήσουμε ότι υπάρχει Θεός ζωντανός, να προσευχόμαστε και τους λέμε: άνοιξε, Κύριε, τους οφθαλμούς τους για να δούνε. Όχι γιατί τα είπα πολύ ωραία ή τα είπα πολύ άσχημα. Μην απογοητευόμαστε. Το πώς θα τα πούμε και τι θα τους πούμε στους ανθρώπους, αυτό να μην μας γίνει άγχος, γιατί καμιά φορά γίνεται άγχος. Τι να του πω, αδελφέ, τι να του πω αυτού του παιδιού, τι να του πω εκείνου του ανθρώπου, πώς να του το πω. Και καθόμαστε και κάνουμε σκέψεις ολόκληρες και μπορεί να μην μπορούμε να φάμε το μεσημέρι ή ξέρω εγώ να κάνουμε κάτι, γιατί σκεφτόμαστε πώς θα μιλήσουμε στον άλλο για τον Χριστό. Ο Χριστός μας είπε, αδελφοί, να μην σκεφτόσαστε το τι θα πείτε όταν σας φέρουν, λέει, μπροστά σε βασιλείς, μπροστά σε ανθρώπους. Αλλά εκείνη την ώρα το Πνεύμα του Άγιο θα σας δώσει το τι θα πείτε. Εμάς η προσευχή μας είναι: Κύριε, άνοιξε τους οφθαλμούς τους για να δούνε αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό που πραγματικά υπάρχει ανάγκη για τη σωτηρία των ανθρώπων είναι να δει ο Κύριος τα δάκρυά μας, αδελφοί, για τη σωτηρία αυτών των ανθρώπων. Και ο άνθρωπος του Θεού είχε σπλάχνα για τους ανθρώπους αυτούς. Μα ήταν Σύριοι. Μα ήταν ενάντια στο λαό του Θεού. Όχι, ο άνθρωπος του Θεού είχε σπλάχνα για τους ανθρώπους αυτούς. Και ο ψαλμός, ο Δαβίδ λέει, δεν ξέρω αν ήταν ο Δαβίδ, ο ψαλμωδός, τέλος πάντων, λέει: «Σπείροντες με τα δακρύων, εν αγαλιάσι θέλουσι θερείς». Σπέρνεις με δάκρυα, μιλάς το λόγο του Θεού με δάκρυα. Τι σημαίνει με δάκρυα? Πονάω για την ψυχή. Μιλάς σε κάποια ψυχή, πήγαινε στην προσευχή σου και πες: Κύριε, έλα βάλε μου πόνο και σπλάχνα για αυτή την ψυχή, μέχρι το σημείο να δακρύσεις για αυτή την ψυχή. Και άμα δακρύσεις, ο Λόγος του Θεού λέει ότι όταν σπέρνεις με δάκρυα, θα θερήσεις με αγαλίαση, με χαρά. Και όποιος βγαίνει και κλαίει, βαστάζον σπόρο πολύτιμο. Ποιος είναι ο σπόρος ο πολύτιμος? Ο Λόγος του Θεού. Αν λοιπόν βγαίνεις και έχεις κλάμα και πόνο και σπλάχνα για την ψυχή, τότε βεβαίως θα επιστρέψεις εν αγαλιάσι, βαστάζον τα χειρόβολά σου, που είναι η ψυχή για την οποία μίλησες. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, να ζητήσουμε σπλάχνα από τον Κύριο, μας βάλει αγάπη για την ψυχή ή τις ψυχές που προσευχόμαστε. Και αφού λοιπόν τους πήγε στη Σαμάρια, και καλό είναι να οδηγούμε τους ανθρώπους στη Σαμάρια, έτσι, στην Εκκλησία του Χριστού, κάνει την προσευχή αυτή: Κύριε, άνοιξε τους οφθαλμούς αυτών για να βλέπωσι. Και άνοιξε ο Κύριος τους οφθαλμούς τους και είδαν, και ήταν μέσα στη Σαμάρια. Και ξαφνικά, λέει ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο οποίος ήταν εκεί, στον Ελισέ: να πατάξω, πάτερ μου. Να τους σκοτώσω δηλαδή. Τώρα που τους έφερες εδώ, αυτό θέλαμε, να τους σκοτώσουμε, να τους καθαρίσουμε. Ο δε είπε: μην πατάξεις. Προσέξτε τα δύο φρονήματα, αδελφοί, πάλι. Το φρόνημα του να σκοτώσω τον άνθρωπο, την ψυχή, δεν έχω αγάπη για την ψυχή, να πατάξω. Το φρόνημα που είχε κάποια στιγμή οι μαθητές του Χριστού, που λέγανε: Κύριε, να πούμε φωτιά να πέσει να τους κάψει, που δεν μας αφήνουν και δεν θέλουν να περάσουμε μέσα από τη Σαμάρια. Αυτό το πνεύμα το προσέχουμε, αδελφοί. Μην γίνουμε αυστηροί και αρχίζουμε και κατακρίνουμε τους ανθρώπους να τους πατάξει ο Κύριος. Πηγαίνει το τέτοιο πράγμα, έτσι? Αλλά αντίθετα, να τους σώσει ο Κύριος. Αυτό θέλουμε, να τους ανοίξει τους οφθαλμούς ο Κύριος. Ή το άλλο πνεύμα του πρεσβύτερου Ιού, ο οποίος είδε τον αδελφό του να έρχεται στην εκκλησία μετά από αποστασία και άρχισε και τον κατέκρινε μέσα η καρδιά του. Ή το άλλο πνεύμα του ανθρώπου, ο οποίος ήταν πολύ παλιός μέσα στην εκκλησία και στο έργο του Θεού, και ο αδελφός που μπήκε τελευταία στην εκκλησία και τον ευλόγησε ο Κύριος, άρχισε και τον κατέκρινε. Τον έκανε ίσο με εμένα? Προσέξτε, αυτά τα πνεύματα, αυτές οι σκέψεις πολλές φορές έρχονται μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί, να τις αποβάλουμε. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού να μένουμε άγρυπνοι και μας φανερώνει τις καταστάσεις, ώστε να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίζουμε. Μην πατάξεις, αλλά βάλ τους άρτον και είδωρ και δώσ' τους να φάνε. Δώσ' τους δηλαδή από αυτό που έχεις. Τι έχεις στη Σαμάρια?
Άρτον και Ίδωρ. Έχεις το λόγο του Θεού και το πνεύμα το Άγιο, αυτό δώσ' τους. Αυτό δώσ' τους στους ανθρώπους. Και εν τέλει, ας τους να φύγουνε. Και ο Χριστός δεν κρατάει κανέναν με το ζόρι. Του δίνει Άρτον και Ίδωρ και μετά ας κάνει ό,τι θέλει. Και δεν ήλθαν πλέον τα τάγματα της Συρίας στη γη του Ισραήλ. Και ελευθερώθηκε τελικά ο δούλος του Θεού και μαζί του ο δούλος του. Γιατί τους πατάξανε, όχι. Γιατί ήταν ενημερωμένοι και άγρυπνοι, άγρυπνος μάλλον ο δούλος του Θεού, κάναν ακριβώς αυτό που τους είχε πει ο Κύριος και ήταν άνθρωπος προσευχής. Αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό το να μένουμε άγρυπνοι, ιδιαίτερα τούτο τον έσχατο καιρό. Μου έδειξε ο Κύριος πριν καιρό ότι ήρθε ο Κύριος και χτύπαγε την πόρτα. Ξέρετε, στη γραφή λέει στην Αποκάλυψη το γνωστό κομμάτι που λέει ότι «Ιδού είμαι στην πόρτα και κρούω». Κρούει ο Κύριος. Και ο Κύριος, ξέρετε, πότε κρούει? Δεν κρούει μόνο όταν μας κάλεσε την πρώτη φορά, αλλά κρούει κάθε μέρα στη ζωή μας. Κρούει κάθε μέρα στη ζωή μας, γιατί θέλει να μπει. Και δεν δείπνησε μια φορά στη ζωή μας όταν μας αναγέννησε. Θέλει κάθε μέρα να δείπνει μαζί μας. Θέλεις σήμερα να δείπνεις με τον Κύριο? Εγώ θέλω. Θέλω να δείπνήσω με τον Κύριο. Και αύριο, και αύριο. Κάθε μέρα λοιπόν ο Χριστός χτυπάει την πόρτα. Και μου έδειξε λοιπόν ότι μια φορά χτύπαγε ο Κύριος την πόρτα και εγώ κοιμόμουνα. Είχα ένα ντιβάνι μέσα στο σπίτι και κοιμόμουνα. Κοιμόμουνα. Και δεν άκουσα το χτύπημα του Κυρίου. Το χτύπημα του Κυρίου δεν θα έρθει με μπουμπουμ να μου σπάσει την πόρτα. Είναι απαλό το χτύπημα του Κυρίου. Έτσι. Ο Ηλίας άκουσε τη φωνή του Θεού μέσα από ένα φύσημα αέρος, ανέμου. Όχι μέσα από σεισμό. Πολλές φορές η φωνή του Θεού έρχεται από ένα απλό χτύπημα της πόρτας. Κοιμόμουν λοιπόν εγώ και δεν άκουσα τη φωνή του Θεού. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κοιμάται πνευματικά, δεν αγρυπνεί. Εγώ η Σοφία λέει, αγρυπνώ, λέει στην Παλιά Διαθήκη. Αν είμαστε σοφοί αδελφοί θα αγρυπνούμε και δεν θα μένουμε κοιμόμενοι. Μια δεύτερη κατάσταση που μου έδειξε είναι ότι είχα πάρει την ηλεκτρική μηχανή και σκούπιζα τα χαλιά. Είχα πάρει τα χαλιά και σκούπιζα. Και ήταν και μια ηλεκτρική μηχανή που είχαμε στο σπίτι, η οποία έκανε πολύ φασαρία από τις παλιές. Μας την είχε δώσει πεθερά μου όταν παντρευτήκαμε. Χρόνια πολλά κράτησε βέβαια, αλλά έκανε μια φασαρία, αδελφοί. Δηλαδή την έβαζε και ακουγόταν στο διπλανό σπίτι η μηχανή. Πολύ φασαρία. Και έκανε τόσο φασαρία που εκείνη την ώρα που χτύπαγε ο Κύριος την πόρτα, πάλι δεν τον άκουγα. Γιατί είχα μέριμνες. Μέριμνες, χαμένος μέσα στις μέριμνες, χτυπάει ο Κύριος για να του ανοίξεις, να δειπνήσει μαζί σου και εσύ είσαι με τη σκούπα στο χέρι και δεν ακούς τον Κύριο. Μα να μην σκουπίσω. Δεν λέμε να μην σκουπίσουμε, αδελφοί, αλλά οι μέριμνες μας καταβάλουν και δεν είμαστε άγρυπνοι και δεν μένουμε ξάγρυπνοι και κοιμόμαστε. Και την τρίτη φορά, μακάρι να είμαι σαν την τρίτη φορά, πάντοτε και όλοι να είμαστε αδελφοί, μου έδειξε ο Κύριος να είμαι πίσω από την πόρτα του σπιτιού και να έχω βάλει το αυτί μου στην πόρτα και να περιμένω πότε θα χτυπήσει ο Κύριος. Και πότε θα ακούσω το τικ 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 που θα κάνει ο Κύριος για να το ανοίξω αμέσως και να μπει να δειπνήσει μαζί μου, αδελφοί. Έτσι να μας κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Και δεν είναι δύσκολο, δεν μας ζητάει δύσκολα πράγματα ο Κύριος. Να μένουμε στην προσευχή, αδελφοί. Να μένουμε για να μην εισέλθουμε εις πειρασμόν, αλλά να μένουμε ξάγρυπνοι και να μην καταντήσουμε σαν τον δούλο του δούλου του Θεού. Τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος κοιμήθηκε και ξαφνικά είδε την παγίδα του εχθρού μπροστά του και έπεσε στην παγίδα. Ο Κύριος να μας βοηθήσει. Αμήν.